πρέπει να προσπαθήσουν και οι δύο πλευρές. Εδώ έχουμε τη μία πλευρά που έχει καταβάλει ένα πολύ μεγάλο αγώνα για να καλύψει το έδαφος, να φτάσει παραπάνω από τη μέση του δρόμου, καταθέτοντας τις προτάσεις των 47 σελίδων και τα εναλλακτικά κείμενα μετά. Και από την άλλη πλευρά, μετά από 4 μήνες, πήραμε τη χειρότερη δυνατή πρόταση από την πλευρά των θεσμών που θα μπορούσαν να μας τη δώσουν και την πρώτη μέρα. Δεν χρειαζόταν να περάσουν 4 μήνες. Περιμένετε δηλαδή κάτι πιο ιδανικό από την πλευρά των δανειστών? Δεν είχαμε δείγματα, δεν ξέραμε ότι δεν είναι ένας κόσμος αγγελικά πλασμένος, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο κόσμος της Ευρωζώνης? Είναι θέμα πραγματικής λύσης. Μπορεί μια τέτοια συμφωνία, και αυτή είναι ερώτηση και προς όλα τα κόμματα, μπορεί μια τέτοια συμφωνία να είναι λύση για την Ελλάδα? Μια συμφωνία που ξαναφέρνει σκληρά μέτρα λιτότητας, που δεν έχει λύση για το ζήτημα του χρέους και ούτε μπορεί να εξασφαλίσει ότι η χώρα θα μπει τα επόμενα χρόνια σε μια τροχιά ανάπτυξης, δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπογραφεί από την ελληνική κυβέρνηση. Αυτή ήταν η εντολή που είχε η κυβέρνηση Σαμαρά. Την υλοποίησε, φτάσαμε μέχρι εδώ. Mm-hmm. Το να συνεχιστεί αυτή η πολιτική είναι απολύτως αδιέξοδη. Ο κ. Τσίπρας μέχρι πού είναι διατεθειμένος? Ο χρόνος τελειώνει. Έτσι. Ο κ. Τσίπρας μέχρι πού είναι διατεθειμένος? Για όλους όμως. Ναι, μέχρι πού είναι διατεθειμένος να το φτάσει, να το τραβήξει? Ο κ. Τσίπρας, όπως και όλη η κυβέρνηση, έχει δηλώσει ότι είναι διατεθειμένη να φτάσει σε μια συμφωνία, αρκεί να τηρούνται κάποια συγκεκριμένα όρια. Πρώτον, να μην επαναφέρει βαριά μέτρα λιτότητας, να έχει αναδιανεμητικά χαρακτηριστικά, να επουλώνει πληγές, και εδώ είναι πολύ χαρακτηριστικό. Μας λένε να καλύψουμε το δημοσιονομικό κενό. Κάνουμε προτάσεις που το βασικό βάρος δεν πέφτει στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, αλλά στα υψηλότερα εισοδήματα, και εκείνοι τις αρνούνται ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Το ποιος θα πληρώσει τους φόρους δεν μπορεί να το καθορίσει ούτε ο κύριος Σόιμπλε, ούτε κανένας άλλος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ποιος θα πληρώσει το βάρος των φόρων θα το καθορίσει η ελληνική κυβέρνηση σύμφωνα με την εντολή που έχει πάρει. Και δεν είναι μόνο το κομμάτι του δημοσιονομικού. Για μας είναι απαραίτητη προϋπόθεση η επίλυση του ζητήματος του χρέους. Γιατί αν δεν ελαφρυνθεί η χώρα από την θηλιά του χρέους, δεν θα μπορέσει να στρέψει χρήματα προς την παραγωγική ανασυγκρότηση, τις δημόσιες επενδύσεις, για να παραχθούν νέες θέσεις εργασίας και νέος πλούτος που θα αναδιανεμηθεί δίκαια. Ναι. Δεν είναι δηλαδή μια συμφωνία που πάμε να μας λύσει το πώς θα βγάλουμε τον επόμενο μήνα. Θα επιστρέψουμε στο θέμα του χρέους. Να πάρουμε και ένα πρώτο σχόλιο εδώ από τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει μια κινητικότητα τώρα από χθες. Διότι έτσι, αν καταγράψουμε συναντήσεις και επαφές, κύριε Παναγιωτόπουλε, και την χθεσινή έτσι, συνεδρίαση που υπήρξε το Πολιτικό Συμβούλιο, εσείς έχετε την αίσθηση ότι η χώρα πηγαίνει στα βράχια, έτσι κάπως το διατυπώσατε? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε την αίσθηση ότι ο χρόνος τελείωσε, δεν τελειώνει. Mm-hmm. Τελείωσε διότι στις 30 Ιουνίου λύγει το πρόγραμμα, η παράταση προγράμματος. Από την 1η Ιουλίου η χώρα είναι στον αέρα χρηματοδοτικά. Δεν υπάρχει χρόνος ακόμα, και αν αύριο, σήμερα, καταλήξουμε σε μια συμφωνία, διαδικαστικά να τρέξει η κατάσταση.